Σύγχρονηση του νέου Αρχιεπισκόπου, η Ιερά Σύνοδος την ερχόμενη Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Σύσσωμοι οι συνοδικοί θα κατέλθουν στον καθεδρικό ναό του Αποστόλου Βαρνάβα για το διαδικαστικό. Ο Αρχιεπίσκοπος θα λάβει το σκύπτρο και θα υπογράψει με κόκκινο μελάνι. Στην Κύπρο θα φτάσουν από το Σάββατο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και μέλη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ θα στηθούν γιγαντοοθόνες στο προαύλιο του ναού για τους πιστούς. Τον θρόνο του Αποστόλου Βαρνάβα καταλαμβάνει και επίσημα σε 5 μέρες ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος. Ο 76ος προκαθήμενος της Εκκλησίας θα στεμφθεί την ερχόμενη Κυριακή ως ο νέος Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου. Στις 4 το απόγευμα της Κυριακής θα αρχίσει το τελετουργικό της ενθρόνησης στον καθεδρικό ναό Αποστόλου Βαρνάβα. Σύσσωμοι θα κατέλθουν οι συνοδικοί για την ακολουθία της ενθρονήσεως, ενώ σε συνέχεια θα διαβαστεί η πράξη της ενθρόνησης και η απόφαση. Ο Αρχιεπίσκοπος ακολούθως θα ανέβει στο θρόνο για να λάβει τα προνόμια. Η παροχή του αυτοκρατορικού σκύπτρου θα φορέσει τον κόκκινο μανδύα, θα υπογράψει με κόκκινο μελάνι. Όλη η τελετή θα κατακλειστεί με πομπή από τον καθεδρικό ναό προς το μεγάλο συνοδικό της Αρχιεπισκοπής. Είναι η πρώτη ενθρόνηση Αρχιεπισκόπου που θα λάβει χώρα στο νέο καθεδρικό ναό του Αποστόλου Βαρνάβα. Η εκκλησία θα είναι προσβάσιμη για το κοινό που επιθυμεί να παρακολουθήσει από κοντά την ενθρόνηση, ενώ στο προαυλίο της θα στηθούν γιγαντοοθόνες. Στην Κύπρο για την ενθρόνηση θα κατέλθουν από το Σάββατο ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, αντιπροσωπεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και αντιπροσωπείς από διάφορες εκκλησίες και άλλα πατριαρχεία. Με την άνοδο του Γεώργιου στον αρχιεπισκοπικό θρόνο αναμένεται και η επίλυση του πανκρατικού ζητήματος, αφού σύμφωνα με πληροφορίες ο αρχιεπίσκοπος Γεώργιος θα ψηφίσει υπέρ της αποκατάστασης του αρχιμανδρίτη Παγκράτιου Μερακλή, εάν ο μόρφου νεόφυτος ως οικείος Μητροπολίτης οδηγήσει το θέμα ενώπιον της Ιεράς Συνόδου. Κάτι που θεωρείται εφικτό δεδομένου ότι ο Μητροπολίτης Μόρφου δεν είχε πρόβλημα αποκατάστασης του Παγκράτιου Μερακλή, αφού στο παρελθόν έκανε κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, με πρόσφατη ανακοίνωση, η Μητρόπολη ζήτησε από τον ίδιο να υποβάλει γραπτό στο αίτημά του για αποκατάστασή του, το οποίο και θα καταθέσει στην Ιερά Σύνοδο για να διερευνηθεί. Αρχίζει από αύριο Τετάρτη ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας.